Η είδηση για οριστικό λουκέτο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης και για μείωση των δρομολογίων εσωτερικού στην Ελλάδα έπεσε σαν κεραυνός. Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς τους επιβάτες για διακοπή της γραμμής Χανιά-Αθήνα και Ρόδος-Αθήνα από 31 Μαΐου, μη διαθέσιμη κατέστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη γραμμή Χανιά-Θεσσαλονίκη. Σήμερα το μεσημέρι, η Ryanair εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από τα Χανιά, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες της σε βάσεις της Γερμανίας. Εδώ στα Χανιά μας έχουν σαν το φτωχό γενή. Όταν γουστάρουν έρχονται, όταν γουστάρουν φεύγουν, ό,τι θέλουν αποφασίζουν. Καμία ανακοίνωση, καμία ενημέρωση στους πολίτες, όχι στους δημοτικούς φορείς. Πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία πίσω από αυτό το πλήγμα, θα έλεγα, για τον τουρισμό μας αλλά και για την οικονομία γενικότερα. Από 1η Ιουνίου μπαίνει οριστικά τέλος σε όλες τις πτήσεις της Ryanair από τα Χανιά. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις υπηρεσίες της από Αθήνα προς Μύκονο, Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη αυτό το καλοκαίρι. Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια εσωτερικού θα ακυρωθούν. Οι ραγδαίες εξελίξεις προκαλούν τριγμούς στα θεμέλια του τουρισμού στην Κρήτη. Τεράστιο πλήγμα, διότι αυτή τη στιγμή μόνο μας αναγκάζουν πλέον να έχουμε μία αεροπορική πρόσβαση με μία αεροπορική εταιρεία που είναι και δικιά μας βέβαια, εντάξει, πιστεύω να κρατήσει χαμηλά τα εισιτήρια και με τα πλοία μας. Η Ryanair πέρυσι σε εσωτερικά δρομολόγια διακίνησε πάνω από 200.000 επιβάτες, από και προς τα Χανιά, 225.000, επομένως το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θέλει και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και έπειτα, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να κινηθούμε, να δούμε αν τελικά να αναπληρωθεί αυτό το κενό. Σαφώς θα έχει εκτός και για το Χανιό του Καλαό και για τους μικρούς εμπόρους και παραπέρα για τον τουρισμό. Για το κλείσιμο της βάσης της στα Χανιά η εταιρεία επικαλείται οικονομικούς λόγους, ενώ κάνει γνωστό ότι δύο αεροσκάφη θα μεταφερθούν από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπου μπορούν να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση σε ετήσια βάση. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει. Δυστυχώς, οι χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων στην πλειοψηφία τους ενθαρρύνουν τα δρομολόγια μόνο το καλοκαίρι και μόνο σε διεθνείς προορισμούς δρομολόγια τα οποία απαιτούν λιγότερα αεροσκάφη στην Ελλάδα. Η Ryanair παραμένει ανοιχτή στις συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων για τη δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο θα αφορά όλες τις αεροπορικές εταιρείες, θα υποστηρίζει πτήσεις καθόλου το έτος και θα δικαιολογεί επιπλέον αεροσκάφη με μόνιμη βάση στα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτό το θεωρώ λοιπόν μια αρνητική εξέλιξη που είναι για τα Χανιά. Και αν δεν γνιαστούμε όλοι μαζί, θα κάνουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο θα έρχονται δύο πτήσεις την ημέρα, το καλοκαίρι, το χειμώνα θα την κάνουν μία, γιατί δεν θα βγαίνει το εισιτήριο. Τον περασμένο Οκτώβριο η Ryanair διέκοψε τις πτήσεις εσωτερικού αλλά και αυτήν της Πάφου από το αεροδρόμιο των Χανίων. Το γεγονός ότι η απόφασή της να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης ανακοινώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την επανέναρξη των δρομολογίων προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Την δική του απάντηση στην ανακοίνωση της Ryanair να μειώσει τις πτήσεις εσωτερικού στην Ελλάδα εξαιτίας των υψηλών χρεώσεων έδωσε με δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Fraport Greece, κ. Γιώργος Βίλος. Η απόφαση της Ryanair αναφαίνεται χαρακτηριστικά να περιορίσει το πτητικό της έργο στην αγορά του εσωτερικού οφείλεται σε επιχειρησιακούς λόγους της εταιρείας. Η Fraport σέβεται τις επιχειρησιακές ανάγκες και επιλογές της Ryanair, η οποία σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη που επιχειρεί στα 9 από τα 14 αεροδρόμια, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και καταγράφοντας μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στους διεθνείς προορισμούς. Από την πλευρά μας, προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης που αναμένουμε φέτος στα αεροδρόμια μας και οι ενέργειές μας στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε χαρακτηριστικά όπως βλέπετε ο κύριος Βίλος.